Βαρύς ο πελεκής της δικαιοσύνης για τους βασικούς κατηγορουμένους στην υπόθεση με το ναρκοφορτίο από την Ολλανδία. Οι τρεις ενορχιστρωτές της επιχείρησης μεταφοράς κοκαίνης και Ολλανδικού σκαγκ στην Αθήνα και την Κρήτη πήραν το δρόμο για τη φυλακή όπως αναμενόταν. Είναι μία από τις πιο δεμένες δικογραφίες που έχω αντιμετωπίσει μέχρι τώρα. Ασυνήθιστη επαγγελματική δουλειά, η οποία περιορίζει και καθιστά πάρα πολύ δύσκολο το ρόλο του συνηγόρου. Οι κατηγορίες είναι βαριές, η ποσότητα είναι μεγάλη. Από εκεί και μετά όμως μιλάμε για έναν άνθρωπο, εγώ τουλάχιστον εκπροσωπώ τον 51χρονο από το Δήμο Χερσονήσου, έναν άνθρωπο ο οποίος στα 51 του χρόνια δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές ούτε καν για τροχονομική παράβαση. Πρώτος όμως ολοκλήρωσε την απολογία του ο 40χρονος συνοδηγός της Νταλίκας, ο οποίος φαίνεται πως δεν είχε γνώση για το παράνομο φορτίο και αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους. Είναι ελεύθερος χωρίς όρους, που σημαίνει ξεκάθαρα ότι φάνηκε στην κυρία Ανακρίτη και στην κυρία Εισαγγελέα ότι πραγματικά δεν είχε καμία ανάμειξη και καμία γνώση. Ο 51 ετών πρώην αυτοκινητιστής και εγκέφαλος του διεθνούς κυκλώματος στην απολογία του ανέλαβε το σύνολο της ευθύνης, αποδίδοντας την εμπλοκή του στη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία, όπως είπε, έχει περιέλθει. Τα παίρνω όλα πάνω μου. Είχα καταστραφεί οικονομικά. Θόλωσα όταν αναγκάστηκε η κόρη μου να διακόψει τις σπουδές της γιατί δεν μπορούσα να τη στηρίξω. Ήξερα ότι ο είχε και αυτός πρόβλημα και τον έπεισα να συνεργαστούμε. Λόγω της ανεργίας τα τελευταία 3 χρόνια και λόγω των συσσωρεύσεων των οικονομικών εκκρεμότητων, αναγκάστηκε να κάνει αυτή την ανοησία. Απογυμνώθηκε ενώπιον της ανακρίτριας, μπήκε με απολογητικό ύφος, ομολόγησε αυτό που τουλάχιστον του αντιστοιχεί. Θεωρώ ότι έχει διωγγωθεί η δικογραφία με την έννοια της εγκληματικής οργάνωσης. Εδώ ήταν 2 άνθρωποι οι οποίοι ήταν καταστρεμένοι και πάνω σε αυτή την καταστροφή τους αποφάσισαν να κάνουν μια ανοησία. Πήρε, προσετερίστηκε τον πατέρα κατηγορούμενο, τον 2 κατηγορούμενο που είπε, τον προσετερίστηκε και μετά. Οι 2 μαζί χρησιμοποίησαν τον τρίτον, τον εξαρτημένο. Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και ο 71χρονος ιδιοκτήτης της μεταφορικής εταιρείας, επιχειρώντας να απεμπλέξει το γιο του, ο οποίος δηλώνει τοξικομανής και αναγκασμένος να μετέχει στη μεταφορά για να εξασφαλίζει ποσότητες για δική του χρήση. Η κατάσταση ενός ανθρώπου, ο οποίος φαίνεται ολοκαθαρά ότι έχει χρησιμοποιηθεί. Άλλωστε, το ίδιο βέβαια έχει πει και ο πατέρας του και ο βασικός, ο φερόμενος ως ηθικός αυτούργος της όλης διακίνησης. Έχει χρησιμοποιηθεί μάλλον λόγω της εξάρτησης από τα ναρκωτικά και των μειωμένων αντιστάσεων. Λίγο αργότερα, ωστόσο, κατά τη μεταγωγή του από το δικαστικό μέγαρο στη φυλακή εμφανίστηκε προκλητικός και αμετανόητος. Αργά το μεσημέρι ήρθε η ώρα της απολογίας και για τον αποκαλούμενο Κοντό, τον Αλβανό στενό συνεργάτη του Αλκετριζάη που πιάστηκε στα πράσα να παραλαμβάνει μαζί με συμπατριώτη του 12 χαρτοκιβώτια με Ολλανδικό σκαγκ. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν έχει σχέση με την εισαγωγή και περαιτέρω διακίνηση του φορτίου των ναρκωτικών, ενώ ως μόνη συμμετοχή του προσδιορίζει τη μεταφορά των κιβωτιών. Τον έστειλε να παραλάβει 3 δέματα. Ό,τι και συνελήφθη. Αυτό και τίποτα παραπάνω. Ωστόσο, στις καταγεγραμμένες συνομιλίες ανάμεσα στα μέλη της Διεθνούς Εγκληματικής Οργάνωσης ακούγεται συχνά το παρονιμιό του, ενώ προκύπτουν στοιχεία για συνεχείς επαφές με τους υπόλοιπους συνεργούς του και παραλαβές ναρκωτικών. Ο Αλβανός οδηγός του ταξί που έχει κατασχεθεί αφέθηκε ελεύθερος με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την υποχρέωση να εμφανίζεται 2 φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.